Αλεξάνδρα Δέρβα, μάλιστα. Κτηνίατρος, ωραία, θα μας βοηθήσει σήμερα να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό. Το αντιμετωπίζουμε και εκπαιδευτές και κτηνίατροι. Είναι βασικό για τη συνεργασία μεταξύ μας και δεν αφορά τίποτα άλλο από προβλήματα συμπεριφοράς τα οποία μπορεί να συσχετίζονται με παθολογικούς παράγοντες. Το πιο κλασικό και συχνό πρόβλημα είναι ο πόνος. Ο πόνος συνήθως, μιλάμε κυρίως για μυοσκελετικά προβλήματα ή και νευρολογικά, ιδίως στα νεαρά ζώα και δίτα μεγαλόσωμα, που πολλές φορές αναλαμβάνεται αμέσως μετά, μόλις τελειώσουμε τα εμβολιά τους, να εκπαιδεύσετε. Και το πιο κλασικό πρόβλημα και παράδειγμα που μπορώ να πω είναι η δυσπλασία, που δυστυχώς πολλά κουτάβια μεγαλόσωμα υποφέρουν από αυτή και συνήθως αφορά στα ισχύα ή στους αγκώνες. Να πω εδώ ευτυχώς ότι τελευταία ο κόσμος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι να προσέξει από πού θα πάρει το κουτάβι του. Οπότε σιγά σιγά ελπίζω και βλέπω ότι αρχίζει και δεν γίνεται πλέον πιο... Δεν τα βλέπουμε τόσο καθημερινά, να το πω, αυτά περιστατικά. Είναι πολύ σημαντική η εκτροφή. Αρχικά, καλό είναι το κουτάβι ή ο σκύλος που θα πάει για εκπαίδευση να φροντίσουμε να βεβαιωθούμε ότι είναι υγιές. Είτε σε ό,τι έχει να κάνει με το σκύλο. Που σημαίνει να παρακολουθείτε από ένα κτηνίατρο, να έχει τελειώσει τους εμβολιασμούς του, να έχει εξεταστεί κλινικά σωστά σε ό,τι μπορεί να εκτιμήσει κάποιος από την κλινική του κατάσταση και αν φυσικά υπάρξει κάποια υπόνοια για κάποιο πρόβλημα, αυτό να... Να φτάσει μέχρι τον εκπαιδευτή. Να το αποκλείσουμε ή να το επιβεβαιώσουμε ώστε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Εννοείται να είναι ενήμερος εκπαιδευτής, γιατί θα πρέπει να προσαρμόσει το πρόγραμμά του ανάλογα με τις ανάγκες του ζώου και οι ανάγκες είναι και η υγεία του. Αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο όμως δεν αποκλείει την εκπαίδευση, πρέπει να το γνωρίζουμε, να το γνωρίζετε, ώστε να μην κάνετε κάτι το οποίο θα επιβαρύνει την κατάσταση του ζώου και να ξέρουμε και τι μπορούμε να περιμένουμε από ένα ζώο. Επίσης, είναι απαραίτητο να το πω εδώ, ένας εκπαιδευτής να ελέγχει πάντα και το βιβλιάριο υγείας, έτσι. Για το κομμάτι του τι μπορεί να έχει γράψει ο κτηνίατρος μέσα, όσο για το κομμάτι του αν υπάρχει κιόλας. Να υπάρχει και να μπορεί να υπάρχει και μια συνεργασία, να ξέρουμε ποιος είναι. Και φυσικά, αν το... γιατί τα θέματα αυτά της δυσπλασίας ειδικά, δεν θα τα δεις εύκολα σε ένα κουταβάκι τριών μηνών. Μπορεί να τα δεις. Είναι πολύ καυγαλές. Μπορεί να περάσουν όμως και όλες. Μπορεί να τα δεις, αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ έντονο το πρόβλημα για να το εμφανίσει από τέτοια ηλικία. Μπορεί να το εμφανίσει στους 6 μήνες. Στους 6 μήνες ο σκύλος δεν εμβολιάζεται πλέον αν το έχει κάποιος από νωρίς. Είναι ένα διάστημα. Γι' αυτό θέλω να σου πω εδώ κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό. Δεν αφορά τα επαγγέλματα, ούτε καμιά μομφή, έτσι. Καλή, κακή και άσχημη υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα. Επειδή όμως οι κτηνίατροι συνήθως στους εμβολιασμούς των ζώων τα ανεβάζουν στο τραπέζι, όπως ξέρουμε, κάνουν τον εμβολιασμό και τελειώνει η διαδικασία εκεί. Κάνω λάθος? Έχει προηγηθεί μια κλινική εξέταση. Έχει προηγηθεί μια κλινική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει το βάδισμα του ζώου. Πολλές φορές όχι. Πολλές φορές όχι. Πολλές φορές όχι. Άρα υπάρχει περίπτωση να περάσει αυτό από τον κτηνίατρο και ξαφνικά να το δει ο εκπαιδευτής, έτσι. Υπάρχει περίπτωση, αλλά υπάρχει περίπτωση, νομίζω, πιο συχνά να μην έχει εάν το ζώο εμβολιάζεται από μικρό, που σημαίνει ότι τελειώνει τους εμβολιασμούς του 3,5-4 μηνών. Είναι νωρίς. Αν είναι ένα ζώο το οποίο για κάποιο λόγο υιοθετήθηκε αργά ή βρέθηκε αδέσποτο και υιοθετήθηκε και δεν είχε εμβολιαστεί και είναι 6-7-8 μηνών, εκεί μπορεί το πρόβλημα όντως να είναι εμφανές. Αν εγώ εμβολιάσω ένα ζώο και 3,5-4 μηνών τελειώσω τους εμβολιασμούς και τους ξαναφέρω στο ιατρείο όταν θα είναι ενός έτους, εάν δεν τύχει ή τέλος πάντων φροντίσει ο ιδιοκτήτης, εγώ το προτείνω, αν είναι κάποιος κοντά, να περνάει να ζυγίζουμε το ζώο, ένα ζώο σε ανάπτυξη. Πρέπει να παρακολουθείτε. Mm-hmm. Αν όμως υπάρξει αυτό το κενό διάστημα, τότε μπορεί όντως να εκδηλωθεί κάτι το οποίο δεν υπήρχε στους 3 μήνες κλινικά. Και δεν θα βάλουμε ένα ζώο 3 μηνών να το κοιμίζουμε, να του βγάζουμε ακτινογραφίες, γιατί μην τυχόν και έχει. Σωστό. Έτσι. Αλλά εκεί δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτής, αν δει κάτι, αν νομίζει ότι είδε κάτι, να πει στον κηδεμόνα, δες το με τον γιατρό σου, γιατί μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κάτι δεν μ' αρέσει.
Ωραία, τώρα συμπτώματα που μπορεί να παρακολουθήσει ένας κηδεμόνας ή ένας εκπαιδευτής σκύλων και να καταλάβει ότι πρέπει να παραπέμψει κατευθείαν σε κτηνίατρο. Εκτός από τη βάδιση, γιατί αυτό δεν είναι θέμα συμπεριφοράς, αυτό είναι, φαίνεται, δηλαδή είναι ένα κλινικό σύμπτωμα μιας πάθησης. Mm-hmm. Συμπεριφορά μπορεί να είναι είτε προς τη μεριά της ευερεθιστότητας, της νευρικότητας, μέχρι και επιθετικότητας, αν το ζώο είναι τόσο νευρικό από μόνο του ή αν ο πόνος είναι τόσο έντονος, όπου μπορεί ακόμα και στην υποψία ότι μπορεί να έρθει επώδυνο ερέθισμα, να αντιδράσει προκαταβολικά ο σκύλος, γιατί θα πονέσει ή φοβάται ότι θα πονέσει. Mm-hmm. Και το άλλο άκρο είναι η υποτονικότητα, η λιθαργικότητα, η βαρεμάρα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, να βρει το ζώο ένα σημείο που το βολεύει και να αποφύγει τα πολλά παιχνίδια, τις πολλές βόλτες και να θεωρήσουμε, ας πούμε, ότι είναι ένα κουτάβι πιο νοθρό. Και η ουσία να είναι ότι έχει πρόβλημα, πονάει, αποφεύγει να κάνει αυτό που τον πονάει, να σηκωθεί και να περπατήσει δηλαδή. Να προσθέσω εδώ, γιατί και είπαμε για το βάθισμα, αλλά από την προσωπική μου εμπειρία μπορεί να αρνείται να εκτελέσει και μια εντολή, έτσι. Φυσικά, δηλαδή ναι. το κάτσε είναι, είναι κάτι το οποίο και το του να προκαλεί κάτσει πόνο. Και να σηκωθεί μετά είναι πρόβλημα. Και να πούμε ότι μερικά κουτάβια γεννιούνται με τον πόνο, έτσι. Ναι. Και μεγαλώνουν με αυτή την αίσθηση, άρα είναι και πιο νευρικά. Πιο νευρικά και συνήθως μπορεί να εμφανίσουν και μια συμπεριφορά έντονη. Αν πονάς μια ζωή, ναι. Ο πόνος λοιπόν είναι ένα από τα θέματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε ένα θέμα συμπεριφοράς, το οποίο να είναι από την επιθετικότητα μέχρι μια συμπεριφορά του σκύλου που δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε, όπως η νοθρότητα ή πάρα πολύ μεγάλη νευρικότητα. Και μέσα στην πολύ νευρικότητα να πούμε ότι είναι τα θέματα ζημιών ή τέτοια πράγματα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Άλλο θέμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλαγή συμπεριφοράς. Πάλι σχετικά με τον πόνο, υπάρχουν νευρολογικές παθήσεις, κυρίως ό,τι αφορά τον νοτιό μυελό. Συνήθως η πιο συχνή είναι αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εμείς δισκοπάθεια. Συμβαίνει και στο σκύλο, όχι τόσο σε κουτάβια, αλλά συμβαίνει σε νεαρά ενήλικα, εξαρτάται και από τη φυλή. Και αυτό μπορεί να φέρει οξύτατο πόνο και να φέρει πολύ περίεργη συμπεριφορά. Πάλι και επιθετικότητα μπορεί να φέρει, καταστάσεις όπου το ζώο το βλέπεις σαν να μην ξέρει τι του φταίει. Ένα λαχάνιασμα, ένα άγχος να γυρνάει γύρω-γύρω και να μην ουσιαστικά δεν έχει που να απαλλαγεί από τον πόνο του, να κάτσει να ηρεμήσει. Ναι. Αυτό δεν έχει. Μπορούμε να έχουμε κυνήγι ουράς σε αυτή την περίπτωση. Δεν το νομίζω. Μιλάμε τόσο πάντα εύκολα, σε ένα θεωρητικό επίπεδο, έτσι, γιατί είναι σημαντικό. Μπορούσε. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά επειδή υπάρχει πόνος και το κυνήγι της ουράς, εκτός αν είναι πολύ πίσω στα τελευταία τμήματα του νότιου μυελού, αν είναι, ας πούμε, στη θωρακική ή οσφυγική μοίρα, είναι λίγο δύσκολο, γιατί και η κίνηση που θα κάνει το σώμα και η κυρτότητα αυτή που θα πρέπει να αποκτήσει για να κάνει αυτή την κίνηση, το βρίσκω λίγο δύσκολο. Ο αυτοτραυματισμός όμως μαζί με τον πόνο μπορεί να ταυτιστούν, έτσι. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Όπως να πονάει κάπου και να επιμόνα να δαγκώνει το σημείο. Είτε να γλύφει. Πολλές φορές έχουμε δερματοπάθειες οι οποίες υποκρύπτουν από κάτω ένα μυοσκελετικό πρόβλημα, γιατί ο σκύλος απλά γλύφει το σημείο το οποίο τον πονάει. Και δεν κουτσένει. Δεν φαίνεται να κουτσένει. Αλλά αυτό δεν είναι. Αυτό μπορεί να μπερδευτεί με θέμα συμπεριφοράς πάλι από τη λήξη, δηλαδή από το γλύψιμο. Μπορεί να θεωρήσεις ότι αυτό είναι ένα θέμα συμπεριφοράς και στην ουσία ο σκύλος να πονάει και να σου δείχνει με αυτόν τον τρόπο τον πόνο του. Άρα ακόμα και απλά θέματα μπορεί να έχουν μια παθολογική αιτία, έτσι. Δεν θέλω να μην φτάσουμε στο σημείο να είναι όλα παθολογικά. Έτσι, γλύφει ο σκύλος και πιστεύουν ότι έχει καρκίνο στο πόδι, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, απλά λέμε τώρα λίγο τα πιο ακραία. Τώρα, είναι σημαντικό όμως, γιατί είναι σημαντικό να μείνουν κάποια πράγματα και στο μυαλό των κηδεμόνων, αλλά και πιθανότατα σε εκπαιδευτές που μπορεί να μην έχουν απλά εντρυφήσει σε αυτό το κομμάτι, να μην έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, ότι οι επίμονες συμπεριφορές από ένα σημείο και μετά πρέπει να ελέγχονται να πάντα και στη συνεργασία με τον κτηνίατρο. Και να ελέγχονται. Είπαμε λοιπόν πόνος, νευρολογικά θέματα σαν αυτό που μας ανέφερες, με το μυελό στη σπονδυλική στήλη. Καλά το είπα? Ναι, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, ένα κλασικό θέμα που αντιμετωπίζουμε οι εκπαιδευτές σκύλων, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε. Ένα σκύλος έχει μάθει να ουρεί σωστά, να μην λερώνει στο σπίτι του και ξαφνικά στα 4 χρόνια
έρχεται σε εμάς ο κηδεμόνας και μας λέει: ο σκύλος μου, θέλω να μου λύσετε το θέμα, γιατί ο σκύλος μου άρχισε να τα κάνει μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Εκεί, δικό σας θέμα. Αφού ρωτήσετε αρχικά, λοιπόν, έτσι, πόσες βόλτες βγαίνει ο σκύλος και πόσο συχνά, και λύσουμε και αυτό το θέμα, τότε αρχίζουμε να ψάχνουμε γιατί μπορεί το ζώο αυτό να μην μπορεί να συγκρατηθεί ή να έχει μπερδευτεί και κάνει αυτή τη συμπεριφορά. Ωραία, να το τονίσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, ότι από την πλευρά του εκπαιδευτή εννοείται ελέγχεται αν έχει κάποια αλλαγή στην καθημερινότητα του σκύλος, βόλτες, μετακόμιση ή οτιδήποτε άλλο. Σε δεύτερη φάση όμως, εφόσον τα πράγματα είναι όπως ήταν, ποια είναι δικό σας θέμα να γίνει μια εξέταση στο ζώο. Υπάρχουν πάρα πολλές παθολογίες, καταστάσεις που μπορούν να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα και καθόλου σπάνιες. Τα πιο συχνά περιστατικά αφορούν ουρολιμώξεις, ουρολιθιάσεις, πέτρες δηλαδή. Στο κατώτερο ουροποιητικό μιλάμε τώρα, για την κύστη ουσιαστικά, την ουροδόχο κύστη, πολύποδες, νεοπλασίες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όλα αυτά φέρνουν την αίσθηση, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε σαν τζούξιμο, πόνο και συχνοουρία ως αποτέλεσμα. Οπότε το ζώο δεν μπορεί να κρατηθεί μέχρι την επόμενη του βόλτα και έχει ατύχημα και ουρή μέσα στο σπίτι. Ευτυχώς αυτά είναι θέματα που εύκολα διαγνώσκονται με έναν υπέρηχο στην κοιλιά, μια εξέταση ούρου. Είναι αντικειμενικά, το επιβεβαιώνεις ή το αποκλείς και πας παρακάτω. Και πρέπει να γίνει, γιατί είναι πολύ συχνά τα προβλήματα. Να πω και για το δικό μας κομμάτι των εκπαιδευτών, ότι συνήθως τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάζουν και μια νευρικότητα του σκύλου λίγο πριν τα κάνει, γιατί ακριβώς έχει μάθει ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό, άρα μπορεί να έχεις κλάμα, μπορεί να έχεις μια νευρική συμπεριφορά, ο σκύλος να πηγαίνει πάνω κάτω και να μην προσπαθεί, να προσπαθεί αυτό, ή να έρχεται και να γίνεται και έντονο σε σένα, σαν να προσπαθεί να σου πει κάτι. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με την αφόδευση όταν υπάρχει διάρρεια. Εμένα ο σκύλος μου το κάνει πάντως, πάντα. Αυτό όμως είναι κάτι που φαίνεται κατευθείαν. Ναι, φαίνεται. Από εκεί πέρα, εκτός από τη συχνοουρία, δηλαδή τις πολλές και μικρές ουρήσεις, υπάρχει και η πολυουρία, δηλαδή την πολύ μεγάλη ποσότητα ούρου, που πάλι μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο σκύλος να μην μπορεί να συγκρατηθεί, είτε εκδηλώνοντας νευρικότητα, πολλές φορές πάλι, είτε όχι. Εκεί μιλάμε, αν μιλάμε για το ροπητικό, θα μιλάμε για τους νεφρούς, δηλαδή νεφρική ανεπάρκεια το κάνει αυτό. Να πω ότι έρχονται κηδεμόνες σε εμάς και μας λένε ότι ο σκύλος μου έχει πρόβλημα να πίνει πάρα πολύ νερό. Ναι. Έτσι και μας δίνουν να λύσουμε αυτό το θέμα. Και πάνε άμεσα στο γιατρό τους, φαντάζομαι. Και πάνε άμεσα στο γιατρό τους από τον εκπαιδευτή. Έτσι. Βέβαια. Αν και υπάρχει και οντότητα ψυχογενής πολυουρία, πολυδιψία, αλλά αυτή για να τη διαγνώσεις πρέπει να αποκλείσεις όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Και μετά λοιπόν πάμε στο να πίνει ο σκύλος πολύ νερό. Οπότε έχει και πολλά ούρα και εκεί υπάρχουν πολλά διαφορετικά νοσήματα που το κάνουν αυτό. Αυτό το κάνει ο ζαχαρώδης διαβήτης, το κάνει η νεφρική ανεπάρκεια, το κάνει η υπατική ανεπάρκεια, το κάνουν ενδοκρινοπάθειες, ο θυροειδής, το κούσινγκ που έχει να κάνει με τα επινεφρίδια. Αυτό που γίνεται σε όλα αυτά τα περιστατικά είναι ένας καλός κλινικός έλεγχος, αιματολογικός έλεγχος, υπέρηχος κοιλίας, ούρο, και έχεις αποκλείσει ή επιβεβαιώσει την πάθηση, έχεις αποκλείσει το 90% των περιπτώσεων. Ναι. Ωραία, για να ξεκαθαρίζουμε κιόλας και για τους κηδεμόνες και για νεότερους συναδέλφους, όταν υπάρχει μια απότομη αλλαγή σε ένα τέτοιο θέμα, η πρώτη μας σκέψη είναι κτηνίατρος, έτσι. Η πρώτη μας σκέψη είναι κτηνίατρος να το συζητήσουμε και αν σε ένα οποιοδήποτε θέμα, εγώ θα έλεγα. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι, ξέρεις το σκύλο σου, ό,τι διαφορετικό δεις, απότομα, πες το, έτσι, κι ας είναι και τίποτα. Βέβαια, θα πω ότι ένα θέμα που συναντάμε εμείς πάρα πολύ συχνά είναι ότι κηδεμόνας μπορεί να σου πει, ας πούμε, ότι άλλαξε απότομα η συμπεριφορά του σκύλου και να μην έχει δει μια σειρά από σημάδια που καταλήξαν, ας πούμε, να είναι στην επιθετικότητα ή σε άλλα θέματα. Συμφωνία. Αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι σαν αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς, που βλέπεις ένα σκύλο από 40 κιλά ξαφνικά 25 και σου λέει 2 μέρες που δεν έφαγε. Αυτό ξέρεις ότι δεν γίνεται.
Τώρα, ναι, δεν θέλει να το παραδεχτεί, δεν ήταν εκεί, δεν ασχολήθηκε. Υπήρχαν άλλοι λόγοι που δεν το επιτρέψαν να ασχοληθεί, ενώ θα ήθελε, αλλά δεν θέλει να τους πει όλα αυτά. Ναι, είναι αυτό το εντάξει, κλασικό θέμα απόκρυψης κάποιων, κάποιων πληροφοριών. Μια που μπήκαμε στο θέμα της, της διατροφής, ένα θέμα που θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσουμε, υπάρχει το κλασικό πρόβλημα συμπεριφοράς κάποιων σκύλων, το οποίο είναι το να προστατεύουν την τροφή τους, να γίνονται επιθετικά την ώρα που τρώνε. Βεβαίως και κατά κόρον έχει μια συμπεριφορική αιτία και μια κληρονομικότητα αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσε όμως αυτό, και βέβαια εκεί μπαίνει και η κληρονομικότητα, να οφείλεται στο ότι ο σκύλος δεν σιτίζεται σωστά ή του λείπουν κάποια στοιχεία από τον οργανισμό του και έτσι στην προσπάθειά του να διαφυλάξει την τροφή του εμφανίζει αυτή τη συμπεριφορά. Φυσικά, φυσικά. Είτε γιατί η ποσότητα δεν είναι αυτή που πρέπει, είτε γιατί η συχνότητα δεν είναι αυτή που πρέπει, είτε γιατί αυτό που τρώει δεν είναι αυτό που πρέπει, είτε γιατί ο οργανισμός έχει κάποιο δικό του θέμα που τον δυσκολεύει να απορροφήσει μια πολύ καλή τροφή, κατά γενική ομολογία, αλλά ίσως γι' αυτό το ζώο δεν είναι πολύ καλή. Να πούμε σε ακόμα αυτό και τροφικές αλλεργίες, ας ναι, πούμε, θα μπορούσε. Να πούμε σε αυτό το κομμάτι για αυτό το μύθο ότι ο σκύλος πρέπει να τρώει μια φορά την ημέρα. Είναι μύθος, έτσι. Για μένα, ναι, πλέον είναι μύθος. Δεν τα βλέπω να πηγαίνουν καλά όταν τρώνε μια φορά την ημέρα. Μιλάμε τώρα στην πλειοψηφία. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα να τρώνε δύο. Έτσι αποφεύγεται... Υπάρχουν ζώα και, και για περισσότερα γεύματα που έχουν ανάγκη, αλλά εντάξει, δεν είναι ο κανόνας εκεί. Νομίζω δύο γεύματα είναι ένα normal πρόγραμμα. Θα κάνουμε και ένα μεγάλο θέμα για τη συστροφή στο μάχου, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, η μία φορά την ημέρα με υπερβολική τροφή, δηλαδή για να καλύψει όλη την ημέρα, μπορεί να είναι κάτι που θα προκαλέσει. Ναι, δυστυχώς το καλό είναι ότι δεν το βλέπουμε συχνά. Αν το δούμε όμως, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Είναι μια υπερεπίγουσα κατάσταση, αφορά μεγαλόσωμα ζώα, καθαρά, που σημαίνει ότι τρώνε πολύ φαγητό. Και το λογικό είναι να φάνε και πολλές φορές και λέμε αργά, γιατί έχουν όλη την υπόλοιπη μέρα μηνυστικά, θα πιούνε και πάρα πολύ νερό και σε συνδυασμό με κάποιους άλλους παράγοντες, γιατί δεν είναι ένα πράγμα που το προκαλεί αυτό, είναι ίσως μια αφορμή κάποια στιγμή που θα γίνει, γιατί μια φορά θα γίνει. Ενώ ότι μετά είτε θα πάρουμε τα μέτρα μας για να μην ξαναγίνει, είτε δυστυχώς δεν θα έχουμε σκύλο για να γίνει. Οπότε ναι, δεν βοηθάει καθόλου. Πάμε αυτό. Λοιπόν στις δύο φορές την ημέρα. Δύο. Να στα μεγαλόσωμα για τη στροφή του στομάχου, στα μικρόσωμα γιατί έχουν δικές τους ευαισθησίες και πολλές φορές κάνουν με το λόγο της νηστείας της πολύ ωρής και κάνουν μόνο σάλια ή γαστρικά υγρά. Και το μόνο που θέλει να πούμε, να είναι αυτό το κίτρινο υγρό που βγάζουν. Κίτρινα, ναι, σαν ναι, ναι. Λοιπόν, άλλο θέμα. Την προσωπική μου εμπειρία. Δερματοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν αλλίωση της συμπεριφοράς. Βέβαια. Το πιο απλό είναι ένα σκύλος ο οποίος ξύνεται. Απλά εκεί το βλέπεις. Είναι προφανές ότι ο σκύλος ξύνεται και είναι όμως πάρα πολύ νευρικός. Γιατί όταν ξύνεσαι όλη μέρα και δεν μπορείς να ηρεμήσεις, δεν μπορείς να κοιμηθείς σωστά. Είναι και οδυνηρό να... Ναι, σταματάς το παιχνίδι σου, το φαγητό σου για να ξύνεσαι, είναι πρόβλημα. Μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα συμπεριφοράς, απλά δεν είναι... Αυτό που συμβαίνει με τις δερματοπάθειες είναι ψάχνουμε να βρούμε αυτό που λέμε αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό. Δεν μπερδεύεσαι ότι υπάρχει δερματοπάθεια και το βλέπεις τις αλλοιώσεις. Πολλές φορές σκέφτεσαι μήπως είναι νευρικότητα ή κάτι άλλο. Η οποία οδηγεί στην... Το οποίο εκδηλώνεται με μασούλημα, με γλύψιμο έντονο και επίμονο και το οποίο προφανώς μετά θα φέρει και αλλοιώσεις δερματικές. Οι οποίες θα θέλουν τη δική τους αντιμετώπιση. Να σε ρωτήσω για μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα που έχω παρατηρήσει εγώ κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Και σε συγκεκριμένες ράτσες παρουσιάζεται ένα μεγάλο πρόβλημα δερματοπάθειας και αυτό βλέπεις ότι είναι παράλληλο με μια ακραία επιθετικότητα. Συνήθως όμως προηγείται η επιθετικότητα της δερματοπάθειας. Mm. Το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές. Θα υπάρχει παράγοντας ο οποίος αυτά τα δύο πράγματα τα δένει.
στη ρίζα τους. Δηλαδή υπάρχει μια ρίζα η οποία μπορεί να προκαλεί μια επιθετικότητα και κατ' επέκταση η ίδια ρίζα. Υπάρχουν ψυχογενείς δερματοπάθειες. Mm-hmm. Υπάρχουν. Το θέμα είναι να μπορέσει να καταλήξει τη διάγνωση. Γιατί όταν ένα ζώο αρχίσει να έχει μια περίεργη συμπεριφορά, είναι ευερέθιστο, είναι επιθετικό, αρχίζει και γλύφεται επίμονα σε κάποια σημεία. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι από μία αλλεργία, θα μπορούσε να είναι κάτι στο περιβάλλον το οποίο το έχει ερεθίσει, θα μπορούσε όμως να είναι και μία πρωταρχικά ψυχογενής ιστορία, αλλά εσύ θα δεις εγώ θα δω ένα ζώο το οποίο έχει κάποιες αλλοιώσεις και αυτές οι αλλοιώσεις θα είναι από σταφυλόκοκο, θα είναι από μύκητες, από κάτι θα είναι. Άσχετα αν όλο το πράγμα ξεκίνησε γιατί ο σκύλος γλυφότανε ή τριβότανε ή... υπάρχουν όμως τέτοιες ιστορίες. Η διάγνωση είναι πάρα πολύ δύσκολη όπως είναι σε όλα τα ψυχογενή. Το στρες θα μπορούσε να προκαλέσει να πούμε ένα... Ναι, βέβαια. Και κάνει και στερεοτυπικές συμπεριφορές. Γλύφω το πόδι μου, γλύφω την ουρά μου, μασάω την ουρά μου, κυνηγάω την ουρά μου και την τραυματίζω γιατί την πιάνω και την μασάω. Αλλά είναι, δυστυχώς δεν υπάρχει μια εξέταση να πεις αυτό είναι αυτό. Όπως κάνεις μια εξέταση αίματος και βλέπεις ότι έχω ζάχαρο. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό το βγάζεις μέσα από το ιστορικό, δοκιμάζοντας τεχνικές από την εκπαίδευση σε συνδυασμό με υποαλλεργικές τροφές, με κάποια σκευάσματα, όχι μιλάω για ψυχοφάρμακα, ναι, μιλάω για είτε φυτικά... Στα ψυχοφάρμακα νομίζω ότι είμαι ο χειρότερος άνθρωπος για να μιλήσεις για αυτό. Εντάξει, εάν τα δοκιμάσεις όλα αυτά και το πρόβλημα παραμένει, δυστυχώς, όπως και στους ανθρώπους, κάποιες φορές πρέπει να... συζητήσουμε κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη επιλογή. Επιλογή. Γιατί ναι, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι και εμένα η άποψή μου είναι ότι σε ακραίες καταστάσεις και όταν δεν βοηθάνε... Αυτό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο και τίθεται και σε θέμα σοβαρής... Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, παρακολούθηση, πρέπει να είναι ένας υπεύθυνος κηδεμόνας, δεν τα αρχίζεις και τα κόβεις αυτά τα φάρμακα έτσι για πλάκα. Και δεν τα δίνεις και για πλάκα. Και μιλάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα έτσι που μπαίνουμε σε ένα... Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει την έρευνά μου. Ψέματα λέω, ξέρω ότι έχεις παρακολουθήσει την έρευνά μου. Μπαίνουμε στα φαρμακεία και παίρνουμε ό,τι να είναι. Και το κακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι μας τα δίνουν κιόλας χωρίς συνταγές και χωρίς τίποτα. Ναι, και δυστυχώς αυτό το κακό που κάνουμε και στον εαυτό μας, γιατί η φίλη μου πήρε κάτι που τη βοήθησε, ας το πάρω κι εγώ που μπορεί να έχω κάτι τελείως άσχετο, το κάνουμε εμείς στα ζώα μας. Και ακόμα, και ακόμα που πιο δεν εύκολα, έχουν και επιλογή, έτσι. Δεν έχουν και επιλογή. Mm. Εμείς θα τους δώσουμε αυτό που θα δώσουμε, αυτά θα τα πάρουν, δεν θα μπορούν να πούνε δεν θέλω, δεν θέλω. Ωραία, ας φύγουμε από αυτό το κομμάτι, ναι, γιατί είναι ευαίσθητο για μένα. Ναι. Τι άλλο μπορεί να προκαλέσει ένα θέμα συμπεριφοράς στο σκύλο? Θα πάμε στον εγκέφαλο λίγο, στο πιο... Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο με το θέμα της ούρησης, ναι. Που λέγαμε πριν, για το θέμα το ορμονικό που ανέφερα πιο πριν, όπως είναι παθήσεις των επινεφριδίων και του θυρεοειδή αδένα και ο ζαχαρόδης διαβήτης. Τα επινεφρίδια, να πούμε ότι έχουν άμεση συσχέτιση και με το στρες. Ναι. Οπότε παράγουν μεταξύ να άλλων συμπεριφορά... ορμόνων την κορτιζόλη. Σε φάση στρες υπάρχει υπερπαραγωγή. Αυτό είναι μια φυσιολογική άμυνα του οργανισμού. Είναι αυτό που λέμε το flight or fight. Δηλαδή, στον κίνδυνο θα παράγω κορτιζόλη είτε για να αντιμετωπίσω τον κίνδυνο, είτε για να σηκωθώ, να φύγω, να τρέξω. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι ξαφνικά τα επινεφρίδια να αποφασίσουν ότι θα παράγουν θέλω δε θέλω εκεί υπερβολική κορτιζόλη και αυτή φέρνει μετά προβλήματα διάφορα. Να πούμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό, ότι μέσα σε αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι μια υπερβολική φοβία, έτσι. Λειτουργούν αμυντικά δηλαδή, ναι, δεν ή είναι... και επιθετικά, έτσι. Υπάρχουν από το προβλήματα συμπεριφοράς, βέβαια στα ζώα με Cushing. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό που βλέπουμε πρώτα απ' όλα είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς με αυτή την έννοια. Αυτό είναι, επειδή είπες στα ζώα με Cushing, αυτό το κομμάτι των επινεφριδίων συνδέεται με αυτή την ασθένεια. Η Cushing είναι η υπερλειτουργία των επινεφριδίων. Okay. Όταν τα επινεφρίδια για κάποιο λόγο, που συνήθως είναι κάποιο νεόπλασμα, είτε αφορά τα ίδια είτε τον εγκέφαλο από όπου έρχεται η εντολή,
οπότε παράγονται ορμόνες παραπάνω από αυτές που χρειάζονται, υπερλειτουργία των επινεφριδίων. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο συχνή η αλλαγή μόνο της συμπεριφοράς ή ας πούμε, η έντονη επιθετικότητα, δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό που το χαρακτηρίζει. Το χαρακτηρίζει όμως η υπερβολική λήψη νερού και η υπερβολική ούρηση, οπότε πάμε πίσω στα ατυχήματα που λέγαμε μέσα στο σπίτι. Αντίθετα, στη λειτουργία του θηρεοειδούς αδένα, η αλλαγή της συμπεριφοράς είναι πάρα πολύ έντονη πολλές φορές και εκεί μπορεί να έχουμε πολυουρία, πολυδιψία με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Στο σκύλο, επειδή το συνηθισμένο πρόβλημα είναι η πολυτουργία του, ο υποθυρεοειδισμός, εκεί βλέπουμε μια υποτονικότητα, μια λιθαργικότητα, μια απάθεια. Εκεί πάμε περισσότερο. Όταν αν βρούμε σκύλο με υπερθυρεοειδισμό, γιατί δεν είναι συχνό, εκεί μπορούμε να πάμε μέχρι και σε νευρικότητα, μέχρι και επιθετικότητα. Στις γάτες που είναι πάρα πολύ συχνό, υπάρχουν γάτες οι οποίες έρχεται ο ιδιοκτήτης και λέει: εντάξει, τρελάθηκε η γάτα μου, δεν ξέρω τι έπαθε ξαφνικά στα 10 της χρόνια και η γάτα έχει υπερθυρεοειδισμό. Απλά στο σκύλο δεν είναι συχνό. Λοιπόν, πάμε κατά κόρον στο όργανο το οποίο προκαλεί διαφοροποίηση συμπεριφοράς, τον εγκέφαλο. Mm-hmm. Παθολογικά, τι μπορεί να προκαλέσει μια διαφοροποίηση συμπεριφοράς? Λοιμώξεις, νεοπλάσματα μπορούν να φέρουν. Οι λοιμώξεις λιγότερο έντονα, με την έννοια ότι όταν έχεις μια εγκεφαλίτιδα, μια εγκεφαλομυελίτιδα, έχεις και έντονη ανορεξία συνήθως, έχεις τέτοια προβλήματα, οπότε η συμπεριφορά σίγουρα μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν το μπλέκεις με κάτι καθαρά συμπεριφορικό σαν πρόβλημα. Νεοπλασίες, δυστυχώς, πολύ συχνά μπορούν να φέρουν περίεργες συμπεριφορές, οι οποίες στην αρχή να είναι ακατανόητες. Νεοπλασίες εννοούμε τους όγκους, έτσι. Τους όγκους, ναι. Η άνοια. Στα ηλικιωμένα ζώα υπάρχει το σύνδρομο της άνοιας, όπως υπάρχει και στον άνθρωπο. Όπως ο σκύλος, ξαφνικά μπορεί να σηκώνεται το βράδυ, να γυρνάει γύρω-γύρω, να μην κοιμάται, να γαυγίζει μόνο του, χωρίς κάποιο προφανές ερέθισμα, να έχει ατυχήματα μέσα στο σπίτι, ούρησης, αφόδευσης, ενώ ήταν εκπαιδευμένο, μαθημένο τόσα χρόνια, ξαφνικά όλα αυτά να τα ξεχνάει. Και να μιλήσουμε και λίγο για την επιληψία, η οποία στην κλασική της μορφή, τα σκυλιά, όπως και οι άνθρωποι, νομίζω ότι το ξέρει πολλοί κόσμος, μπορεί να γεννηθούν επιληπτικά, το οποίο θα το εκδηλώσουν κάποια στιγμή νωρίς στη ζωή τους. Δεν το εκδηλώσουν ούτε από ενός μηνός συνήθως, αλλά ούτε στα 10 τους χρόνια. Στα 10 τους χρόνια, αν κάνουν επιληπτικές κρίσεις, μάλλον κάτι συμβαίνει στον εγκέφαλο άλλου. Η επιληψία μπορεί να έχει αυτές τις κλασικές τυπικές κρίσεις που θα πέσει κάτω, θα έχει σπασμούς, θα χάσει επαφή με το περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ εμφανές τι συμβαίνει. Υπάρχουν όμως άτυπες κρίσεις που πολλές φορές μας μπερδεύουν και εμάς πάρα πολύ στο να πούμε ότι αυτό το πράγμα είναι μια επιληπτική κρίση. Μπορεί ένα σκύλος να κάθεται στον καναπέ και να δαγκώνει μύγες στον αέρα, ας πούμε. Να γαυγίζει κάπου. Εσύ να λες τώρα, ακούει κάτι που δεν ακούω, γιατί σκύλος ή να ακούει καλύτερα. Ή τάχα σε κάτι έπαθε, ή αυτό, ή να χαθεί, να είναι σαν να έχει αφαιρεθεί. Αυτό θέλει τρομερή εμπειρία, να πούμε έτσι. Ειδικά από τους εκπαιδευτές να δούνε κάτι τέτοιο ώστε να καταλάβουν ότι. Πολλές φορές το να πεις ότι αυτό το πράγμα ήταν επιληπτική κρίση, φτάνουμε να τα κάνουμε όλα, να μην βρούμε τίποτα ενώ από εξετάσεις και απλά να δώσουμε αντιεπιληπτική αγωγή και να ανταποκριθεί. Και λέμε ότι μάλλον αυτό τελικά ήταν επιληπτική κρίση. Γιατί όταν λέμε άτυπο, εννοούμε αυτό. Είναι άτυπο, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Από τις προσωπικές μου γνώσεις, όσον αφορά τον άνθρωπο περισσότερο, η επιληψία σημαίνει συσσωρευμένα από ό,τι ξέρω ηλεκτρικά σήματα στον εγκέφαλο. Αυτό, ένα βραχυκύκλωμα. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που είναι πιο επιρρεπείς σε αυτό το κομμάτι είναι οι πιο νευρικοί, που βλέπεις ότι το μυαλό τους, να το πούμε διαφορετικά, δουλεύει σε πάρα πολύ μεγάλες στροφές. Νομίζω ότι ίσως είναι πιο επιρρεπής με την έννοια ότι πολλές φορές για να εκδηλωθεί μια κρίση χρειάζεται ένα ερέθισμα ή όχι χρειάζεται, συμπίπτει με ένα ερέθισμα σαν έναυσμα. Οπότε ένα νευρικό ζώο ή ένας νευρικός άνθρωπος ερέθισμα θα πάρει ότι έσκασε μια εξάτμιση στο δρόμο. Ένας άνθρωπος που είναι δεν θα ασχοληθεί τόσο. Ναι. Όχι ότι αυτός δεν μπορεί να είναι επιληπτικός. Νομίζω ότι η συχνότητα
και των κρίσεων μπορεί να έχει και, να κάνει και με αυτό, όπως έχει να κάνει και στις καρδιοπάθειες, ας πούμε, άσχετο τώρα με τη συμπεριφορά, αλλά ένας άνθρωπος που είναι στην τζίτα συνέχεια ή ένας σκύλος που είναι στα κάγκελα συνέχεια θα έχει αυξημένη πίεση, η καρδιά θα ταλαιπωρηθεί περισσότερο και μπορεί να επιδηλώσει πιο εύκολα. Να πούμε τώρα για το θέμα των επιληψιών ότι η συνεργασία εκπαιδευτή-κτηνίατρο πρέπει να είναι απόλυτη, έτσι, γιατί καταρχήν δεν πρέπει να πιεστεί σε καμιά περίπτωση και σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να πιέζουμε το σκύλο πάνω στην εκπαίδευση όταν μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι οτιδήποτε ηρεμία. Έχει να κάνει με το άγχος μακριά από την εκπαίδευση του σκύλου. Έτσι. Πολύ, δηλαδή ακόμα αυτό που λένε και τα φώτα και τη ήχη, δηλαδή ένα ζώο το οποίο έχει μεγάλο πρόβλημα, θέλει πολύ, πολύ ηρεμία για να αποφύγεις πολλές κρίσεις. Όχι ότι θα γίνει καλά ο σκύλος γιατί θα τον έχεις σε μια ήρεμη ζωή. Και η κόφωση θεωρώ ότι θα μπορούσε να προκαλέσει κάτι τέτοιο, έτσι. Η κόφωση εννοείται και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να το καταλάβεις καθόλου εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι ο σκύλος είναι κουφός. Να πω βέβαια και σε αυτό το σημείο, γιατί πρέπει να, να προστατεύω και το επάγγελμά μου, ότι είναι πράγματα τα οποία στην αξιολόγηση συμπεριφοράς οι εκπαιδευτές θα ελέγχουμε. Δηλαδή, όσο αν ο σκύλος ακούει σωστά, όπως είπαμε πριν για τη δυσπλασία, αν περπατάει σωστά, ώστε να ξέρουμε να παραπέμψουμε σε κτηνίατρο άμεσα. Απλά το θέμα της κόφωσης είναι, δηλαδή, αν ο σκύλος είναι τελείως κουφός, δεν ακούει καθόλου, αυτό θα το καταλάβεις. Αν ακούει λίγο, είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Αλήθεια. Αλλά για το σκύλο είναι πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχουν και ράτσες οι οποίες σε προδιαθέτουν. Ναι, γιατί συνήθως εκεί μιλάμε για κάτι συγγενές. Δηλαδή, αν υπάρχει κόφωση στο σκύλο στην πορεία της ζωής του, συνήθως είναι κάποιο τοπικό πρόβλημα, κάποια βαριά χρόνια οτίτιδα, ρήξη τυμπάνου κτλ. Το οποίο είναι, φαίνεται από τον κτηνίατρο όταν ελεγχθεί. Είτε λόγω πάροδου της ηλικίας, ναι. Λόγω γύρανσης δηλαδή, λογικό. Όπου, εντάξει, λογικό. Ωραία. Φιλάω τα αρκουδάκια μου. Έρχονται πολλές φορές στον εκπαιδευτή, ο σκύλος μου ξαφνικά άρχισε να φυλάει τα αρκουδάκια του, να σκάβει το πάτωμα. Τι έχουμε εκεί πέρα, Αλεξάνδρα? Αν ο σκύλος είναι αρσενικός, δεν ξέρω. Αν είναι φιλικός, τότε κατά πάσα πιθανότητα έχει ψευδοκίηση. Αυτό που λέμε κοινώς ανεμογκάστρι. Εφόσον φυσικά δεν είναι στηρωμένος. Αν είναι στηρωμένος σωστά και δεν υπάρχει κάποιος οθικικός ιστός κάπου που να παράγει, να συνεχίζει να παράγει κάποιες ορμόνες, μικρή ποσότητα, υπάρχει μια ορμονική ανομαλία η οποία δεν ξέρω γιατί, αλλά τη βλέπω τελευταία πάρα πολύ συχνά. Mm-hmm. Πολύ, πολύ συχνά. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με, με τα ζώα από που προέρχονται, αλλά και σε ημίαιμα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Είναι πολύ συχνή τελευταία η ψευδοκίηση. Είναι μια ορμονική ανομαλία. Ο σκύλος συνήθως 1 με 2 μήνες μετά την εκδήλωση του ίστρου του, την περίοδο που λέμε, εμφανίζει περίεργη συμπεριφορά, η οποία είναι κατά κύριο λόγο αυτή που περιγράφεις, να φτιάχνουν φωλιά ουσιαστικά, να έχει πάρει ένα αντικείμενο το οποίο το έχει μαζί παντού, ένα παπούτσι, ένα παιχνίδι, ένα κουκλάκι, γιατί είναι το παιδί του. Να πούμε εδώ και από το δικό μου το κομμάτι ότι αν υπάρχει και ένα μικρό κομματάκι μέσα στην ψυχολογία του, το οποίο να έχει μια επιθετική διάθεση, ότι μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε επιθετικότητα όταν πας να του πάρεις το αρκουδάκι του. Παιδί του. Το παιδί του, ναι. Ή τη φωλιά του. Αυτό και το καλύτερο ζώο να έχεις και να μην είναι επιθετικό, στη φάση που θα είχε μικρά, θα μπορούσε να το κάνει. Έτσι. Πόσο μάλλον όταν δεν ξέρει και τι του γίνεται και νομίζει ότι έχει. Και αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι η ανορεξία, γιατί δεν έχει άλλη δουλειά, πρέπει να φυλάει τα μικρά του. Μου έχει τύχει σκύλος ο οποίος έκλαιγε όλη μέρα αυτό το πράγμα. Και αυτό που λύνει σίγουρα την απορία μας είναι ότι πολλές φορές, όχι όλες, συνήθως υπάρχει και γαλακτόρια. Δηλαδή φουσκώνουν οι μαστοί και αν τους πιέσεις υπάρχει γάλα ή κάποιο υγρό που θα μπορούσε να είναι τύπου πρωτόγνωρο. Να πούμε τώρα και γι' αυτό ότι να αποφεύγουν οι κηδεμόνες, να ζουμπάνε συνέχεια. Ναι, έτσι, ειδικά αν υπάρχει, είναι σαν να είναι εκεί τα μικρά και το θυλάζουν. Θα παράγει και άλλο γάλα. Θα παράγει και άλλο γάλα. Εκεί εντάξει, θα πει ο κτηνίατρος τι πρέπει να γίνει, δεν θα δώσουμε τώρα οδηγίες γι' αυτό.
αλλά είναι τυπικό το διάστημα σε μη στηρωμένο φιλικό σκύλο 1 με 2 μήνες μετά τον ίστρο του, ότι μπορεί να συμβεί. Αν ξεκινήσει να συμβαίνει η ψευδοκίηση, που συνήθως ξεκινάει στον πρώτο δεύτερο κύκλο, μετά συμβαίνει σε κάθε ίστρο. Μπορεί κάποιες φορές πιο έντονη στην εμφάνισή της, μπορεί λιγότερο έντονη, αλλά συνήθως συμβαίνει σε κάθε κύκλο από εκεί και πέρα. Να πω γιατί αυτό το κομμάτι το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές, περιμένοντας πολλοί κηδεμόνες να δουν αν θα συμβεί και στον επόμενο κύκλο και στον επόμενο κύκλο και στον... Θα συμβεί, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μπορεί να μην το καταλάβουν, γιατί θα είναι ήπιο, αλλά θα συμβεί. Και εντάξει, το θέμα είναι ότι κάθε φορά διαγείρονται μαστί, παράγουν γάλα, μπορεί να κάνει μαστίτιδα αν δεν το προσέξει και έχει πολύ γάλα και δεν είναι normal. Δεν είναι φυσιολογικό να έχει γάλα και να νομίζει ότι είναι έγκυος και γέννησε και θα γεννήσει και να μην συμβαίνει τίποτα από αυτό. Ωραία. Θα μου επιτρέψει να κάνω και... όχι να κάνω. Θα κάνω ερωτήσεις τις οποίες γνωρίζω είναι σημαντικό όμως να λύσουν και κάποιες απορίες από τους κηδεμόνες. Ίστρος στο σκύλο, περίοδος, όπως λέμε, προκαλεί διαφορετική συμπεριφορά. Ειδικά η πρώτη περίοδος είναι μια περίοδος που οι εκπαιδευτές τη ζούμε ως μια νοχελικότητα του σκύλου ή από την άλλη πλευρά ως μια αύξηση της νευρικότητας του σκύλου. Καταρχήν θέλω να μας λύσεις μια απορία. Ο σκύλος πονάει πάνω στον ίστρο του? Όχι, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πονάει. Άρα δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που περνάνε οι γυναίκες, έτσι? Όχι, δεν υπάρχει ενδείξη ότι πονάνε, ότι είναι κάτι περίεργο που πρώτη φορά συμβαίνει και δεν ξέρουν τι γίνεται, ισχύει. Και είναι λογικό και γι' αυτό να είναι μια φάση χώρια από τις ορμόνες, όπου είναι η φάση της ενίβωσης, εκεί που δεν υπήρχε τίποτα, ξαφνικά αρχίζει να δουλεύει όλο το σύστημα. Που οι ορμόνες το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι επηρεάζουν πάρα πολύ τη συμπεριφορά. Άρα είναι ορμονικό σε αυτό το κομμάτι η αλλίωση της συμπεριφοράς, έτσι? Δεν είναι θέμα πόνου. Άλλα παθολογικά αίτια τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του σκύλου? Καταρχήν θέλω να πω κάτι για να μην μπερδευόμαστε. Οποιοδήποτε παθολογικό αίτιο εννοείται ότι έχει συνέπειες και στη συμπεριφορά ενός σκύλου, έτσι? Μιλάμε όμως για πράγματα τα οποία οδηγούν σε προβλήματα συμπεριφοράς. Σε προβλήματα συμπεριφοράς και που μπορεί να μπερδευτούν με... Και να μπερδέψουν και τις δύο ειδικότητες. Και να ότι είναι καθαρά συμπεριφορικό. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σχετικά με το γεννητικό, υπάρχουν καλά χώρια από μια προστατήτιδα που μπορεί να κάνει ένα σκύλος αρσενικός και πάλι θα γυρίσουμε στο θέμα του πόνου. Και αυτό μπορεί να μας μπλέξει πολλές φορές τις προστατήτιδες, τις μπερδεύουμε με άλγος πόνο στα πίσω πόδια. Ενώ δεν πονάνε τα πόδια, πονάει η κοιλιά στο σημείο εκείνο της πιέλου. Και δεν είναι και κάτι εμφανές, έτσι, κάτι που μπορούμε να εντοπίσουμε διαγυμνού οφθαλμού. Όχι, ναι, θέλει ψηλάφιση που δεν μπορεί να την κάνει. Υπάρχουν νεοπλάσματα στους αδένες του γεννητικού, στις οθήκες ή στους ορχείς, που φέρουν συμπεριφορά, αυτό που λέμε, ας πούμε, θηλυπρέπεια σε έναν αρσενικό σκύλο, να τον κυνηγάνε τα άλλα αρσενικά, μπορεί να αλλάξει μέχρι και το σωματότυπος, να γίνει λίγο πιο γυναικείος, ας πούμε, να κάνει γυναικομαστία ο αρσενικός σκύλος. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά κυρίως έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των άλλων προς αυτόν. Τον αντιμετωπίζουν τον αρσενικό ξαφνικά σαν θηλυκό και τον κυνηγάνε να ζευγαρώσουν. Αυτό είναι ένα έτσι λίγο πιο σπάνιο, δεν το βλέπεις πάρα πολύ συχνά. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει την πλειοψηφία. Για να βάλουμε κάποια standards, έτσι, για να διαχωρίσουμε και τις δύο ειδικότητες, και το λέω να διαχωρίσουμε τις δύο ειδικότητες γιατί γνωρίζεις ότι όταν οι κηδεμόνες εμπιστεύονται κάποιον πολύ, αρχίζουν και τα μπερδεύουν λίγο και ρωτάνε σαν στους κτηνίατρους, ο σκύλος μου έχει συμπεριφορικά αυτό, τι να κάνω, ή παίρνουν εμάς τους εκπαιδευτές και μας ρωτάνε αν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο του καλαζάρι, όχι. Okay. Λοιπόν, ένα, απότομη αλλαγή συμπεριφοράς χωρίς προηγούμενη ένδειξη σημαίνει εξέταση από τον κτηνίατρο. Και εννοώ βέβαια ότι έχει περάσει από τα χέρια του εκπαιδευτή ώστε να δει αν υπάρχει ή εμπειρικά κάτι που συνέβη στο σκύλο ή κάποια αλλαγή
στη ζωή του και αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, απευθείας του γκαινίατρου. Έτσι. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα είναι με αυτή τη σειρά. Εξαρτάται και τι. Δηλαδή, αν ο σκύλος ξαφνικά δαγκώσει, χωρίς εμφανή αιτία, εντάξει, δεν είπαμε ότι θα πας να τον πατήσεις και θα σε δαγκώσει, καλά θα σου κάνει. Φαντάζομαι ότι πρώτα απ' όλα θα απευθυνθείς σε έναν εκπαιδευτή. Γενικά νομίζω ότι με οποιαδήποτε σειρά γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνουν και τα δύο. Ναι, αυτό είναι το, ναι, αυτό είναι το σημαντικό που θέλω να πω κιόλας. Και αφορά βέβαια τους εκπαιδευτές, περισσότερο τους εκπαιδευτές και την παραπομπή στο κτηνίατρο, έτσι. Και το αντίθετο, φυσικά και το αντίθετο, γιατί τον τελευταίο καιρό γίνονται και συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα και πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν μόνο με τη συμπεριφορά του σκύλου είναι καθαρά θέμα εκπαιδευτή και θέματα στα οποία εμπλέκεται ο παθολογικός παράγοντας είναι θέμα μόνο του κτηνιάτρου και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία να είναι απόλυτη αλλά και η γνώση να δίνει ειδικά στους εκπαιδευτές, γιατί εσείς έχετε και τις εξετάσεις που σας δίνουν τα αποτελέσματα, ψήγμα ή σκέψη ότι μπορεί να υπάρχει ένας παθολογικός παράγοντας ώστε να σας παραπέμψουμε κάποιο περιστατικό. Ναι, εντάξει, έχουμε στο νου μας κάποια βασικά πράγματα και από εκεί και πέρα, είπαμε, η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική και, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στην υπόνοια ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι, δεν είναι κακό να πεις έλεγξέ το για να είμαστε σίγουροι και να προχωρήσουμε την εκπαίδευσή μας όπως θα σου πρότεινα. Όπως πρέπει. Ωραία. Να ξαναγυρίσουμε όμως στο να βάλουμε κάποιους γενικούς κανόνες. Όποιος θέλει τους ακολουθεί από εκεί πέρα. Ούρηση, είπαμε, είναι κατευθείαν θέμα. Ξαφνική ούρηση χωρίς αλλαγή περιβάλλοντος, χωρίς είναι κάτι συμπεριφορικό. Είναι πολύ πιθανό να έχει ένα παθολογικό θέμα. Ακούμπησα το σκύλο μου κάπου και ο σκύλος γύρισε και με δάγκωσε. Ένδειξη πόνου που σημαίνει ότι παραπομπή στον κτηνίατρο, έτσι. Για έλεγχο, ναι. Αυτό. Συχνά χασίματα του σκύλου, σαν να μην ξέρει που βρίσκεται, μια υποψία ότι μπορεί να υπάρχει από πίσω ένα θέμα που αφορά τον εγκέφαλο του σκύλου. Κατά πάσα πιθανότητα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν, γιατί πρέπει να βλέπουμε και λίγο πρακτικά τα πράγματα, ότι είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής από την πλευρά του να ελέγχει ότι ο σκύλος επισκέπτεται κτηνίατρο, να ελέγχει το βιβλιάριο, ότι είναι σημαντικό να βλέπει πότε έχει εξεταστεί τελευταία φορά, έτσι ώστε να βλέπει ότι υπάρχει μια συνέχεια στην παρακολούθησή του και έτσι θα ξέρει τουλάχιστον ότι ξεκινάει από μια κατάσταση που έχουμε ένα φροντισμένο ζώο και όχι ένα ζώο που μπορεί να είναι παραπελημένο σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας πάω στο τελευταίο θέμα, το οποίο είναι και το πιο αιχμηρό. Ο εγωισμός είναι κάτι το οποίο στο ανθρώπινο είδος είναι αρκετά ανεπτυγμένο. Έτσι έχουμε και από τις δύο πλευρές, γιατί παντού υπάρχουν οι καλοί, οι κακοί και οι άσχημοι, εγωισμούς για το ποιος πρέπει να δώσει τη συμβουλή. Και από τη δική σας την πλευρά υπάρχουν φαινόμενα όπου δίνονται συμβουλές για το τι πρέπει να κάνεις αν ένα σκύλο σου δαγκώνει τα χέρια ή όχι. Και από τη δική μας πλευρά υπάρχουν κάποιοι που με εμπειρία ή χωρίς εμπειρία τοποθετούνται απέναντι σε ζητήματα όπως το εμβόλιο του Καλαζάρ ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτό φυσικά και δεν μπορούμε να απαντήσουμε ούτε εγώ ούτε εσύ, γιατί αυτό είναι το θέμα του πώς διαχειρίζονται οι άλλοι. Θέλω όμως την άποψή σου για το ποια είναι η απόλυτη συνεργασία ενός κτηνίατρου με έναν εκπαιδευτή σκύλο. Εγώ προσωπικά, το ξέρεις, αλλά αυτό κάνω, μπορώ να συζητήσω μία πρόταση για το θέμα, παράδειγμα, της διατροφής, αν αυτό είναι πρόταση. Γιατί εντάξει, όσο σε ό,τι αφορά φάρμακα, εμβόλια, δεν πρέπει να έχεις άποψη. Μπορεί να έχεις άποψη σαν άνθρωπος, μπορεί για το ζώο σου να αποφασίσεις ότι θα κάνεις ή δεν θα κάνεις αυτό το εμβόλιο που θα σου προτείνει ο κτηνίατρος ή θα δώσεις αυτήν την αγωγή ή δεν θα τη δώσεις. Αυτό είναι δικαίωμά σου να το αποφασίσεις για το ζώο σου. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δικαίωμα του εκπαιδευτή όμως να σε παροτρύνει για κάτι τέτοιο, έτσι. Να προτείνει αγωγές ή να πει έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο. Αυτό. Δεν έχεις τη δικαιοδοσία, όπως και εγώ, δεν έχω τη δικαιοδοσία να... Και τη γνώση επίσης, δεν την έχω, δηλαδή στη σχολή μας δεν διδασκόμαστε εκπαίδευση και συμπεριφορά.
Δυστυχώς, θα έπρεπε να υπάρχει, ίσως τώρα γιατί έχουν περάσει και μερικά χρόνια που έχω φύγει από το Πανεπιστήμιο, να έχει μπει κάποιο μάθημα, αλλά και πάλι αυτό δεν είναι ικανό να καλύψει τη μεγάλη εμπειρία και τις γνώσεις ενός εκπαιδευτή σοβαρού με παρουσία στο χώρο κάποιων χρόνων. Εάν ο σκύλος αυτός αρρωστήσει, εσύ είσαι εκπαιδευτής, θα πεις εντάξει, εγώ είπα μια γνώμη. Αν ο σκύλος αυτός που θα πω εγώ βάλτον, ας πούμε, βάλτου πνίχτη, δαγκώσει ένα παιδί, εγώ θα πω εντάξει, είπα και εγώ μια γνώμη. Οι γνώμες έχουμε όλοι, αλλά πρέπει να ξέρουμε μέχρι που πρέπει να μιλάμε. Εγώ να πω ότι δεν έχω γνώμη στα δικά σου τα κομμάτια, το ξέρεις. Έχεις γνώμη. Σε παίρνω τηλέφωνο πάρα πολύ συχνά, γιατί... Εντάξει, γνώμη μπορώ να έχω για όλα τα θέματα σαν άνθρωπος. Σε ρωτάω, γι' αυτό το είπες, αλλά... για συμπληρώματα διατροφής και για το ποτέ δεν έχω προτείνει κάτι χωρίς να έχει περάσει από την πλευρά του κτηνίατρου, όπως και είμαστε οι πρώτοι, νομίζω, που κάναμε αξιολόγηση συμπεριφοράς, παράλληλη, έτσι, περνώντας πρώτα από τα χέρια σου και μετά από τα δικά μου. Τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, το όνειρο για την συνεργασία εκπαιδευτή και κτηνίατρου είναι κάπου εκεί. Πρέπει να δεχτούμε και να καταλάβουμε. Νομίζω ότι όσο προχωράει και οργανώνεται ο χώρος των εκπαιδευτών, γιατί κάποτε... Εντάξει, δυστυχώς ακόμα από όσο γνωρίζω στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια επίσημη σχολή. Υπάρχει δρόμος ακόμα, έτσι. Ναι, όμως κάποτε εκπαιδευτής ήταν κάποιος που αγαπούσε πολύ τα σκυλιά και πίστευε ότι το έχει και δήλωνε εκπαιδευτής. Τώρα υπάρχουν σχολές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρεις που θα τους βρεις, δεν είναι όλοι με ένα κινητό και ένα χαρτάκι και μετά όταν γίνει το πρόβλημα ψάξε να τους βρεις. Υπάρχουν και αυτοί βέβαια, μια που το θέσες, να το πούμε έτσι. Δυστυχώς υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Γι' αυτό είναι σημαντικό, θα το κάνουμε και αυτό το θέμα, πώς επιλέγω δηλαδή έναν εκπαιδευτή. Είναι σημαντικό όμως να ξέρεις ότι απευθύνεσαι σε κάποιον με εμπειρία. Νομίζω ότι οι συνάδελφοί σου που είναι σοβαροί στη δουλειά τους, δεν παρεμβαίνουν. Γνωρίζουν μέχρι που είναι η δουλειά τους. Προφανώς μπορεί να έχουν άποψη και εγώ μπορώ να έχω άποψη για το αν μ' αρέσει ο τρόπος που χειρίζεσαι ένα σκύλο, για το αν μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν για αυτό το σκύλο είναι το πιο σωστό. Δεν είναι η δουλειά μου να το ξέρω. Εγώ αυτό που λέω πάντα, γιατί όλοι νομίζουν ότι θα έρθουν στον κτηνίατρο, αυτό που λέω, όχι όλοι, πολλοί κάνουν αυτό. Με δάγκωσε το παιδί μου, τι να κάνω, να πας έναν εκπαιδευτή. Ναι, αλλά εσύ δεν ξέρεις. Ξέρω και εγώ το σκύλο μου τον πήγα στον εκπαιδευτή. Αυτό περίμενα να δω αν θα το πει. Το παιδί σου. Ότι οι κτηνίατροι εκπαιδεύουν σε εμάς τους σκύλους, έτσι. Το παιδί σου όταν αρρωστήσει θα το πας στο γιατρό και όταν θα θέλεις να μάθει γράμματα θα το πας στο δάσκαλο. Δεν θα το πας στον παιδίατρο γιατί είναι κακό παιδί και βρίζει. Ωραία. Να κλείσουμε λοιπόν λέγοντας ότι στην περίπτωση που υπάρχει ένα πρόβλημα συμπεριφοράς το οποίο είναι παθολογικό και να κάνω εγώ τη μεταφορά και στο ανθρώπινο κομμάτι, ένα παιδί το οποίο έχει ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την υγεία του και έχει και ένα πρόβλημα συμπεριφοράς, ο γιατρός συνεργάζεται με το δάσκαλο, έτσι, ή έτσι θα έπρεπε, και ο δάσκαλος με τον γιατρό, ώστε και οι δύο να φροντίσουν ο ένας την ψυχή του σκύλου και ο άλλος το σώμα του. Και δεν καταλαβαίνω προσωπικά, εντάξει, αυτό είναι θέμα ανθρώπου νομίζω, δεν χωράνε εγωισμοί. Ο καθένας έχει το κομμάτι του, εάν ο σκύλος έχει καλύτερη συμπεριφορά, θα κάνει τη ζωή μου και τη δουλειά μου πολύ πιο εύκολη. Και αν ο σκύλος έχει καλή υγεία, και εσύ θα μπορέσεις να βγάλεις αυτό που πρέπει. Και να είναι και ξεκάθαρη η εικόνα μου στο κομμάτι και... το συμπεριφορικό. Βέβαια, κλέβοντας μια φράση που είπες κάποια στιγμή, αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, νομίζω ότι στα χρόνια που έρχονται, τα δύο επαγγέλματα θα καταλάβουν ότι συγκλίνουν περισσότερο. Έτσι, εγώ και οι βιολογικοί σιγά. Έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνω, ναι, ότι οι βιολογικοί παράγοντες επηρεάζουν καθαρά την συμπεριφορά. Ευχόμαστε να προχωρήσει η επιστήμη αρκετά ώστε να ξεκαθαρίσουν και άλλα πράγματα. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Εγώ ευχαριστώ.